Καλησμένο σήμερα το πρωί στην εκπομπή μα είναι ο κύριο Νίκο Νικολακούδη, εκλεγμένο αντιπρόσωπο τη Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκη. Κύριε Νικολακούδη, καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε στην εκπομπή μα. Καλημέρα, κύριε Αφανίδου. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σα. Να είστε καλά. Ο λόγο για τον οποίο θελήσαμε να μιλήσουμε με εσά και με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι εκλεγμένο αντιπρόσωπο τη Ένωση Αστυνομικών είναι για να ξεκαθαρίσουμε, ίσω ή να λύσουμε ορισμένε απορίε που αφορούν στου αστυνομικού. Και βέβαια, όπω καταλαβαίνετε, είναι όλα τα βία γεγονότα που παρατηρούμε ότι λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα. Θα ξεκινήσω από ένα γεγονός που συγκλώνησε την Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα και μιλώ για την εμψυχρό δολοφονία δύο αδερφών μπροστά στα μάτια της ίδιας τους της μητέρας από έναν άνθρωπο, ενώ όπως είχε υποθεί από τον πατέρα των αδικοχαμένων παιδιών, είχα ζητήσει τη συνδρομή τη αστυνομία και του εισαγγελέα, γιατί ο ίδιο αυτό ο άνθρωπο την προηγούμενη εβδομάδα του είχε απειλήσει. Αλήθεια, η αστυνομία καλείται να υπερασπιστεί ή ακόμα καλύτερα και να προστατεύσει ανθρώπου που μπορεί να μην έχουν τέτοια προβλήματα και κάποιου άλλου να μην του προστατεύει. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι και στο Σιβάν εκείνο, το, το, πριν μια εβδομάδα, κλήθηκε η αστυνομία και μάλιστα το περιπολικό σε άμεσο χρόνο μετέβη στο σημείο. Δυστυχώ, λόγω ποντιλιαρίδου και μια, μιλάμε για μια μακρι, τη μακρινή η οποία είναι μια απομακρυσμένη περιοχή στο Βόλο, δεν μπορούσαν να φτάσουν. Γενικά σε, σε αυτέ τι περιπτώσει και σε αυτά τα φαινόμενα παγκοσμίω υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, οι οικογένειε συνήθω σε τέτοιε αντιδικίε παίρνουν κάποια ασφαλιστικά μέτρα. Τα οποία είναι θέμα εισαγγελέα, τα οποίο θα τα ορίσει για την αντιδικία γενικότερα. Σε επόμενο δικαστήριο να δουν αν τηρήθηκαν ή όχι. Δυστυχώ κανένα δεν μπορεί να σε προστατεύσει εξ ολοκλήρου σε έναν που σε απειλεί. Δηλαδή, θα πάρει την αστυνομία, η αστυνομία θα κάνει τι απαραίτητε ενέργειε, μπορεί να υπάρξει και σύλληψη αυτού του ατόμου, ο οποίο βέβαια δεν θα έχει καταδικαστεί μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Δεν μπορεί να προστατεύσει μεμονωμένο ένα περιστατικό. Και αν δείτε κι εσεί και αν γνωρίζετε, ε, στα τμήματα αστυνομικά του καθημερινά έχουμε δύο προβλήματα. Δηλαδή, με ανθρώπου που δέχονται απειλέ, που έρχονται, τι αναφέρουν, οι οποίε βέβαια κατά μεγάλο ποστό, δεν καταλήγουν σε, στο ακραίο γεγονό ενό δολοφονία ή ενό μοιραίου ατυχήματο, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν είναι αρκετοί οι αστυνομικοί που υπάρχουν στην Ελλάδα για παράδειγμα για να προστατεύσουν τον κόσμο ή ότι κατευθύνονται σε άλλε κινήσει να προστατεύσουν κάποιου άλλου. Ε, σίγουρα δεν υπάρχει για κάθε έναν πολίτη ένα αστυνομικό και δεν γίνεται να υπάρξει αυτό το πράγμα. Είναι αδύνατον. Ούτε για δέκα πολίτε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό αστυνομικών, ο οποίο προφανώ. Και είναι λίγο από, γιατί, γιατί αστυνομία ασχολείται με πολλά πάρεργα, τα οποία ε, μα δυσκολεύουν το έργο σαν, να ασχοληθούμε εξ ολοκλήρου με την ασφάλεια του πολίτη, που είναι και αυτό το, το, το έργο τη αστυνομία, η ασφάλεια του πολίτη. Δυστυχώ, σε, σε, σε άλλε αστυνομίε τη Ευρώπη δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο αστυνομικό είναι αστυνομικό. Δεν κάνει ούτε τον ψυχολόγο, ούτε τον γιατρό, ούτε τον δικηγόρο. Εδώ καλούμαστε να ασχολούμαστε με πολλά πράγματα. Υπάρχει τερλή γραφειοκρατία, η οποία μα στερεί το δικαίωμα να ασχολούμαστε εξ ολοκλήρου με την ασφάλεια του πολίτη. Ε, η αστυνομία όμω γενικότερα έχουν, και οι αστυνομικοί έχουν στόχο ω προ αυτό. Δυστυχώ δεν φτάνουμε για όλου. Αυτό είναι γεγονό. Μάλιστα, εγώ όμω θα κρατηθώ από αυτή σα την κουβέντα ότι στόχος του πολίτη, στόχο τη αστυνομία είναι να προστατεύσει τον πολίτη. Αλήθεια, είδαμε κάτι τέτοιο στα γεγονότα τη Νέα Μύρνη, κύριε Νικολακούδη. Είδαμε του αστυνομικού να προστατεύουν του πολίτε, ή μήπω όχι. Εδώ υπάρχει ένα μεμονωμένο περιστατικό μια ενέργεια ενό αστυνομικού, η οποία είτε είναι λαθασμένη είτε είναι σωστή. Έχουμε εχουμε ολες τι απόψει μα. θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα. Δηλαδή, υπάρχει για τον αστυνομικό αυτόν που έκανε αυτή την ενέργεια που ε, εσεί αναφέρεστε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία τη ΕΔΕ. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία των εσωτερικών υποθέσεων να ασχολείται με την υπόθεση αυτή, mm -hmm. και υπάρχει και μια τέλο, και υπάρχει και μια ανεξάρτητη αρχή που ασχολείται με αυτό εδώ το γεγονό. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και κατά καιρού να λένε ότι οι αστυνομικοί καλύπτουν αστυνομικού. Εδώ μιλάμε για τρει διαφορετικέ επιτροπέ και υπηρεσίε που ασχολούνται με τον αν ο αστυνομικό και ο κάθε αστυνομικό έχει, κα... έχει κάνει μια αξιόπινη πράξη, μια έκνομη ενέργεια. Και θα συνεχίσω λέγοντα ότι αυτό το μεμονωμένο περιστατικό δεν μπορεί να χαρακτηρίσει και όλου του αστυνομικού ή όλη την αστυνομία. Γιατί την επόμενη μέρα είδαμε το άκρο αντίθετο σε πολύ σκληρότερο, σε πολύ σκληρότερο τρόπο κιόλα. Βέβαια, θα συμφωνήσω μαζί σα. Αν είναι μεμονωμένο περιστατικό, οπωσδήποτε και δεν πρέπει να χαρακτηρίσει όλη την αστυνομία. Όμω ήταν πολύ έντονα τα φαινόμενα αστυνομική βία και σε εκείνη την περίπτωση, στην περίπτωση τη Νέα Μύρνη. Ήταν όμω, ε, αν θέλετε, εξίσου βίαιη και η καταστολή των καταληψιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Και θα ήθελα, παρακαλώ, να τοποθετηθείτε και σε αυτό το κομμάτι. Ε, αρχικά εγώ διαφωνώ κάθετα με την βίαιη αστυνομική βία, χαρακτηρι... σχολιά στην αστυνομική βία, το... τα γεγονότα τη κατάληψη του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Εγώ είδα μια επιχείρηση τη Ελλάδα με πολλέ υπηρεσίε να συμμετέχουν αυτών διαφορετικέ που δεν έχουν συνεργαστεί, που δεν συνεργάζονται καθημερινά και η οποία έληξε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρί τραυματισμού, ε, χωρί κάποιε πράξει περίεργε που να σας... Η αλήθεια είναι ότι ψαχνόμαστε κιόλα κι τηλεόραση... και εμεί στην, στην τηλεόραση να, να με... Μεμο... τη κακή πράξη αστυνομικού να την προβάλλουν παραπάνω. Εγώ δεν είδα τίποτα τέτοιο. Και μάλιστα είδα το ακριβώ αντίθετο. Μια πολύ πετυχημένη μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση. Έχει, έχουν κανένα λόγο τα κανάλια να θέλουν να προβάλλουν τι μεμονωμένε όπω τι χαρακτηρίζεται πράξει βία των αστυνομικών, κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνομαι ότι λέτε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι συνήθω το κακό πουλάει παραπάνω το καλό. Δηλαδή, mm -hmm. εγώ μπορώ να σα δείξω 100 βίντεο, 100 καλέ πράξει του κάθε αστυνομικού, το τελευταίο διάστημα που έχουν γίνει, οι οποίε δεν έχουν προβληθεί ανάλογα, είτε καλό είτε κακό, και μπορώ να σα δείξω τη μια κακή ενέργεια ενό αστυνομικού, η οποία προβάλλεται συνεχόμενα και αστυστόλο. Όπω. Έχουμε δει και στο παρελθόν να γίνεται. Ε, όσο για την κατάληψη, ήταν μια κατάληψη 10 ημερών περίπου, νομίζω, η οποία παρουσία εισαγγελέα έγινε η επιχείρηση αστυνομία, ε, και μετά κατόπιν προβλημάτων που είχαν αναφερθεί από τον Πρίτανη από την πρώτη μέρα τη κατάληψη στον ε, κύριο Ισαγγελέα. Η παραγγελία του Ισαγγελέα έγινε από τον κύριο Πρίτανη. Αυτό Βέβαια. είναι αλήθεια. Ναι. Άσχετα που πλέον το, το άσυλο όπω το γνωρίζαμε έχει καταργηθεί. Η αστυνομία μπορεί να ισχυροποιεί στα πανεπιστήμια όταν τελούνται αξιόπινε πράξει κατόπιν ενημέρωση, φυσικά, έτσι. Να ζητήσω τη γνώμη σα, την προσωπική σα θέση, αν θέλετε, αλλά επειδή είστε και κλαγμένο αντιπρόσωπο των αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό τη ρωτώ τη θέση σα. Πώ σα φαίνεται λοιπόν όλη αυτή η ιδέα τη αστυνόμευση των πανεπιστημίων, κύριε Νικόλα Κούδη. Εμεί, σαν συνδικαλιστικό όργανο και μέσω τη ΠΟΑΣΥ, τη Πανελλήνων Αστυνομικών Υπαλλήλων, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία για τη φύλαξη των πανεπιστημίων ανεξάρτητων αρχών, όπω είναι τα πανεπιστήμια, που θα έπρεπε, αν και έχει αποτύχει το σύστημα αυτό, μό... ε, μόνοι του, ο πρίτανη μέσω των οργάνων που μπορούσε να του παρέχουν το κράτο, να διατηρήσει την ασφάλεια και την τήρηση όλων των μέτρων που χρειάζονται, ώστε τα πανεπιστήμια μα να είναι ασφαλή και όχι να είναι το άβατο ενεργειών. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, υπάρχει λαθερμπόριο ειδών ένδυση, υποδημάτων, ε, ναρκωτικών. Κανεί δεν θέλει αυτήν την εικόνα στα, πανεπιστήμια, στα, στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά δυστυχώ αυτή υπάρχει. Παρ' όλα αυτά η αστυνομία, εφόσον καταγγελθούν αξιόπινε πράξει και σήμερα που μιλάμε, μπορεί να εισβάλλει στο χώρο, όχι να εισβάλλει, να, εισ, να εισχωρήσει στον χώρο, ώστε να κάνει τι απαραίτητε συλλήψει και τι απαραίτητε ενέργειε. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο και κανένα μα δεν καταλαβαίνει από του αστυνομικού για ποιο λόγο θα πρέπει να ιδρυθεί μια πανεπιστημιακή αστυνομία, ε, ολόκληρα αστυνομικά τμήματα μέσα στα πανεπιστήμια ώστε να, και χωρί όπλο και, και χωρί τα απαραίτητα μέσα, να πω χωρίς τα μέσα καταστολή που μπορεί να χρειαστούν, αν χρειαστούν, ώστε να επιβάλλει την τάξη. Εγώ δεν το αντιλαμβάνω αυτό, όπω και όλοι μα. Ε, θα πρέπει να ιδρυθεί κάτι διαφορετικό, μια, ε, μια, αρχή η οποία θα είναι υπό την επιτήρηση του πρίτανη, η οποία θα πρέπει να διατηρεί την ασφάλεια μέσα, μέσα στον χώρο. Και εφόσον υπάρχουν κάποιες έκνομες ενέργειες, να καλύπτει η αστυνομία και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Κάτι τέτοιο μου δίνεται αφορμή να ρωτήσω και για τα ελληνικά γήπεδα. Ε, είχατε πει λίγο νωρίτερα ότι η αστυνομία ασχολείται με πάρεργα. Είναι η αστυνόμευση των ελληνικών γήπεδων ένα ακόμα πάρεργο για τον Έλληνα αστυνομικό. Βέβαια, τα τελε... τον τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο ε, δεν υπάρχουν φύλαθλοι, αλλά λέμε καλώ εγώ των πραγματών. Όταν, το ναι, όταν φι... επιστρέψουμε. Ρωδιακο... Φύλαθλοι δεν υπάρχουν. Ε. Υπάρχουν ναι? αστυνομικοί που είναι παραπάνω του φυλάθλου στα γήπεδα. Δηλαδή, μιλάμε, υπάρχουν άδεια γήπεδα. Ναι. Μπορεί να έχουν 50% φυλάθου όσο δικαιούται κάθε ομάδα και οι αστυνομικοί να είναι 200, 300, 500. Δηλαδή είναι παραπάνω του φυλάθου αυτή που μιλάμε. Ε, έχουν βγει νόμοι οι οποίοι δεν επι... οι οποίοι, σ... στου οποίου έχει αποκλειστεί αστυνομία μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα συνεχίζει και υπάρχει. Εν αντιθέση με το εξωτερικό που έχει σταματήσει εντελώ η αστυνόμευση εντό του γηπέδου. Και όχι εκτό που μιλάμε, είναι μια άλλη κουβέντα. Προφανώ θα υπάρχουν εκτό αστυνο... των αγωνιστικών χώρων αστυνομικέ δυνάμει ώστε να διατηρήσουν την ασφάλεια ώστε να μεταβεί ο κάθε φυλάθλος, στο γήπεδο χωρίς να υπάρξουν διάφορες ενέργειες παράνομες. Και σε αυτό έχουμε συνταχθεί σαν πανελλήνινο νομοσπονδία ότι δεν πρέπει ο Έλληνας αστυνομικό να είναι μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει καμία δουλειά να υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Είναι ιδιωτικός χώρος μια ιδιωτικών εταιρεών και θα πρέπει να φυλάστε από εταιρείε που είναι ιδιωτικέ του κάθε γηπέδου. Αυτό. Αυτή είναι η άποψή μα. Λοιπόν, κύριε Νικολακούδη, θέλω πολύ ανθρώπινα να σα ρωτήσω κάτι. Γιατί τούτη εδώ η κουβέντα δεν έχει σκοπό να αναδείξει τη μία ή την άλλη πλευρά. Μάλλον πάμε να βρούμε την αλήθεια, αν μπορέσουμε. Η αστυνομική, είστε ένα εκπρόσωπο αστυνομικοί, ειστε ενα αυτή τη στιγμή και μα μιλάτε, είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν κάθε πρωί στη δουλειά του, έτσι, όπω όλοι μα. Έχουν κάποιο λόγο, πιστεύετε εσεί, μια και υπηρετεί και πολλά χρόνια στο, στο, σώμα. Έχουν κάποιο λόγο να εκφράσουν βία μέσα από τις πράξεις τους απέναντι στον απλό Έλληνα πολίτη ή μήπως λέω εγώ και πονηρά σκεπτόμενοι ίσως είναι άνοθεν οι εντολές, είναι πολιτική βούληση την οποία εκφράζει ο Έλληνας αστυνομικό. τώρα θα μιλήσω από προσωπική άποψη, θα εκφράσω προσωπική άποψη και μέσα προσωπικά γεγονότα επειδή έχω περιτήσει και συζημίρειες παλαιότερα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ε, ποτέ μου δεν ένιωσα την ανάγκη το πρωί που θα ξυπνούσα ή το μεσημέρι που θα πήγαινα στη δουλειά ή το βράδυ ε, να πω ότι σήμερα πάω να χτυπήσω κάποιον πολίτη, σήμερα πάω να μαλώσω, σήμερα θα πάω να προκαλέσω επεισόδια. Ε, δεν με βολεύει κιόλα αυτό, γιατί θα δημιουργήσω πρόβλημα στην ίδια μου τη δουλειά. Θα ταλαιπωρηθώ εγώ παραπάνω. Καλό ή κακό, ανήκουμε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, πληρωνόμαστε όποτε πληρωνόμαστε κάθε μήνα. Δεν θα πάρω παραπάνω λεφτά άμα προκαλέσω επεισόδια δεν θα πάρω παραπάνω λεφτά αν κάνω τίποτα από όλα αυτά. Το καλύτερο για εμένα προσωπικά και φαντάζομαι και για όλου του αστυνομικού είναι να έχω μια έρευνη υπηρεσία, να, να μεταβώ στην υπηρεσία μου με την έναρξη αυτή, να γυρίσω ασφαλή πίσω στο σπίτι μου και να τελειώσει όλο αυτό όπω ξεκίνησε. Χαλάρα και ωραία. Νομίζω και ένα αστυνομικό δεν θέλει να προκαλέσει μπελά στο κεφάλι του. Και νομίζω είναι και γεγονό αυτό. Κανένα δεν θέλει στη δουλειά του να προκαλέσει μπελά στο κεφάλι του. Εγώ όμω βλέπω ε, ότι η διαφορά, αν θέλετε, τη πολιτική αντίληψη είναι ολοφάνερη στη σκέψη και στι κινήσει τη ελληνική αστυνομία. Δεν θέλω να το πάμε κομματικά, μην με παρεξηγήσετε. Μιλάω όμω για την πολιτική βούληση και θα εμείνω στην ερώτηση. Ε, εγώ θα σα πω αυτό που ισχύει κιόλα. Ε, καλό ή κακό, επειδή έχουμε και δημοκρατία, καλό φυσικά, το καλό ή κακό πάει σε τι. Ε, κάθε κυβέρνηση ε, φέρνει νόμου προσήρρηση στην Ελληνική Βουλή, η οποία ψηφίζεται από την πλειοψηφία τη Βουλή. Mm -hmm. Η αστυνομία καλείται να τηρήσει του νόμου. Είτε μα αρέσει, είτε δεν μα αρέσει. Μπορεί και εμένα προσωπικά κάτι να μην μου αρέσει. Ήμουν οφείλω, γιατί ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα με νόμου, να του στηρίσω. Και οφείλω να του επιβάλλω και στον πολίτη να του στηρίσει. Αυτή είναι η δουλειά μου, και η δουλειά του πολίτη είναι από μέρου σου να τηρήσει του νόμου. Ε, ο κάθε πολίτη με την ψήφο του φέρνει στην κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση αποφασίζει. Αυτή είναι η αλυσίδα που ζούμε και αυτή είναι η αλυσίδα η οποία υπάρχει σε μια δημοκρατική χώρα. Καλό ή κακό αυτό είναι. Ε, η ελληνική βουλή μέσω των βουλευτών που έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό αποφασίζει και η αστυνομία εκτελεί τι αποφάσει αυτέ και το δικαστήριο δικάζει για το αν είναι σωστέ οι αποφάσει, για το αν είναι σωστό το έργο τη αστυνομία. Αυτή είναι η ροή και αυτή είναι το, η, το, ροή των πραγμάτων, η πραγματική. Ναι. μας Μα αρέσει ή δεν μα αρέσει. Νο νομίζω ότι εμέσω πλήν σαφώ απαντήσατε και μάλλον το μπαλάκι θα έλεγε κανεί ότι πάει σε αυτού που αποφασίζουν τελικά με την ψήφο του. Και Προφάνη, προφανώς, προφανώς. Και, αυτοί που αποφα... και, αυτοί που βγαίνουν με την ψήφα του Έλληνα πολίτη. Είναι αλυσίδα, παιδιά. Είναι καλό ή κακό. Υπάρχει μια αλυσίδα εδώ πέρα σε μια δημοκρατική χώρα. Σε οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα του κόσμου γίνεται αυτό. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι ακριβώ. Θέλω να σα ευχαριστήσω για την κουβέντα μα. Δεν ξέρω αν εσεί έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Καλή σα μέρα.